πάμε στην παλαιόχωρα. Προκύπτει το εξής μέσα από το ρεπορτάζ. Ότι οι πληρότητες είναι υψηλές στην συγκεκριμένη περιοχή με φόντο και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, περισσότερα θα μας πούν ο Ανδρέας Βαρδουλάκης, ο οποίος είναι γραμματέας του Συλλόγου Νέων Σελήνου Ανθός, και η Αριστεία Μπελιβανάκη είναι μέλος του Συλλόγου Νέων Σελήνου Ανθός. Εκτός από το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται τουριστικά, θα μας αναφερθούν και σε κάποιες δράσεις με στόχο την ανάδειξη της περιοχής. Τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλοκαιρινή διάθεση βλέπω, καθαρή παραλία βλέπω. Σωστά, Ανδρέα? Ναι, ναι, είμαστε, αυτή τη στιγμή είμαστε στην Παχιά Άμμο. Ναι. Φανταστούμε ότι γνωρίζετε όλοι, είναι πολύ διάσημη. Για να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα αέρα, το οποίο κυριαρχεί. Έχουν καταφτάσει οι πρώτοι τουρίστες, επισκέπτες, τα πρώτα σχόλια ποια είναι. Για πείτε μας λίγο. Γιατί ο Απρίλιος μπήκε πολύ δυναμικά, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Έγινε μια κοιλιά εκεί στα μέσα του Μάη, αλλά τώρα το τριήμερο περιμένουμε πολύ κόσμο. Εν τω μεταξύ, τα δυναμικά χαρακτηριστικά της περιοχής ποια είναι, Ανδρέα? Σίγουρα είναι οι πολλές παραλίες που έχει και οι περισσότερες έχουν μπλε σημαίες. Ναι. Επίσης, άλλο ένα πλεονέκτημα της περιοχής είναι τα πολλά μονοπάτια που πολλοί περιπατητές επισκέπτονται. Γενικά, το ότι η Παλαιόχωρα συνδυάζει η θάλασσα και βουνό μαζί, δεν το βρίσκει συχνά. Και είναι και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σαν σύλλογος νέων Σελήνου προσπαθείτε έτσι να προσεγγίσετε και άτομα της ηλικίας σας, ώστε να μην επιλέγουν την Παλαιόχωρα μόνο οικογένειες ή μόνο άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και νέοι, γιατί υπάρχουν πολλές επιλογές για κάποιον που θα φτάσει στην περιοχή. Ναι, αυτό ισχύει. Πλέον ανοίγουν περισσότερα μαγαζιά. Ο κόσμος στην ηλικία μας έχει αρχίσει να έρχεται, ενώ κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε παλαιότερα. Η μέση ηλικία, ας πούμε, θα ήταν από 60 και πάνω. Πλέον αρχίζουν και έρχονται και νέοι και χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι αυτό που είπατε. Μπορεί κάποιος στην περιοχή να συνδυάσει μέσα σε λίγα λεπτά βουνό με θάλασσα. Είναι το προφίλ της Κρήτης. Αυτό το ισχυρό brand name που έχει η περιοχή. Και βέβαια η καλύτερη διαφήμιση για το νησί μας είναι μια επίσκεψη εκεί στην περιοχή σας. Εν τω μεταξύ, Ανδρέα, είστε και ιδιαίτερα δραστήριοι νέοι της περιοχής στο μέτωπο του εθελοντισμού. Έχετε ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν τις δράσεις σας. Ναι, εννοείται. Ουσιαστικά ήταν ο βασικός πυλώνας που φτιάξαμε αυτό το σύλλογο. Αυτή τη στιγμή είναι διάφορες δράσεις στην ενεργεία, π.χ. ο γενικός καθαρισμός του χωριού μας. Δύο φορές κάθε μήνα βγαίνουμε και καθαρίζουμε διάφορα σημεία, τοπία, όπως π.χ. παραλίες. Έτσι θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα στους συμπολίτες μας να προσέξουν λίγο πιο πολύ το περιβάλλον και να νοιάζονται γι' αυτό και να μην πετάνε τα σκουπίδια τους παντού. Δεν είναι μόνο αυτό. Ασχολούμαστε και με τον καλοπισμό του χωριού. Ζωγραφίζουμε διάφορα αντικείμενα, όπως για παράδειγμα τα καφά του ΟΤΕ. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες αυτή τη στιγμή και βλέπουμε και τα μέλη της ομάδας, βέβαια, χαρούμενα να συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις. Ναι. Δείχνετε το καλό παράδειγμα, εμπνέετε μικρά παιδιά και καλό θα είναι, βέβαια, και φορείς, δεν αναφέρω μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση, γενικότερα, ανοίγω λίγο την πεντάλια, να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Επειδή είπατε για μικρά παιδιά, τώρα θα πάρει σάρκα και οστά μια καινούρια δράση μας, το «Υιοθέτησε το δέντρο σου», όπου μικρά παιδιά θα προσκαλέσουμε να έρθουν μαζί με τους γονείς τους να φυτέψουν ένα δικό τους δέντρο, το δικό τους δέντρο, και θα αναλάβουν τη φροντίδα τους μαζί με τους γονείς τους, έτσι ώστε να έρθουν και τα μικρά παιδιά ακόμα πιο κοντά στο περιβάλλον, στη φύση. Μπράβο. Δεν φυσάει σήμερα πολύ, έτσι δεν είναι, από ό,τι βλέπουμε? Περιέργως δεν φυσάει. Γενικότερα είμαστε μια περιοχή που έχει πολύ αέρα, αλλά σήμερα μας έκανε ωραία μέρα. Η θάλασσα ιδανική, ακόμα κρύα. Δηλαδή, όποιος διστάζει να κολυμπήσει και να βουτήξει,
Όχι, εμείς μόλις. Την κάναμε την παραλία. Και βγήκατε και στην τηλεόραση. Μάλιστα, λοιπόν. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, παιδιά, για τις προσπάθειές σας. Ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας. Μέχρι να τελειώσει η σεζόν θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και να διατηρήσετε αυτή την ελπίδα και την όρεξη που έχετε. Και να καλέσουμε όλο και περισσότερο να έρθουν να γραφτούν στο σύλλογό μας, γιατί όσο πιο πολύ είμαστε, ακριβώς, τόσο πιο δυνατοί είμαστε. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν,